Ο Αιγύπτιο πρόεδρο Αλσίση έστειλε ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία με την εκτόξευση πυράβλου Σκάλπ Νέιβαλ από φρεγάτα Φρέμ του Αιγυπτιακού Ναυτικού, προκαλώντα φυσικά την ανησυχία στο τουρκικό γενικό επιτελείο. Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο ο Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπτέλ Φατάχ Αλσίση εγγενίασε βάση με την επωνυμία 3η Ιουλίου αεροπορική και ναυτική στην περιοχή Τζάρτζουμπ κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη, Παρουσία αρκετών Αράβων αξιωματούχων και του Έλληνα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνα και Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Πρόκειται για μια γιγαντιαία αεροναυτική βάση, που είναι η δεύτερη στη Μεσόγειο, δείχνοντα ότι τα σχέδια τη Αιγύπτου βλέπουν σαφώ την Ανατολική Μεσόγειο και τι προκλήσει τη Τουρκία στην περιοχή που είναι γεμάτη υδρογονάνθρακε. Η βάση αποτελεί ήδη σημείο εστίαση για υλικοτεχνική υποστήριξη προ τι Αιγυπτιακέ Ναυτικέ Δυνάμει που αναπτύσσονται στι ακτέ τη Μεσογείου. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε αυξημένο αριθμό αεροναυτικών ασκήσεων. Κάτι που δείχνει ότι οι Αιγυπτιακέ ένοπλε δυνάμει έχουν τι δυνατότητε να διεξάγουν επιχειρήσει σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, ειδικά σε αυτό τη Ανατολική Μεσογείου. Σκοπό του Καΐρου είναι ένα διτό σχέδιο που αφορά από τη μία την επάυξηση του ναυτικού προφίλ τη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ από την άλλη εγκλωβίζει το τουρκολιβικό μνημόνιο και του Τούρκου στη Λιβύη από θάλασσα και στεριά. Μερικοί ειδικοί αναφέρουν ότι εδώ και κάποιου μήνε και με αφορμή τη γαλλική επιχείρηση διατήρηση ανοιχτών των θαλασσίων διαδρόμων στην Ανατολική Μεσόγειο, Αιγύπτος και Γαλλία διεξάγουν ένα σχέδιο εγκλωβισμού των Τούρκων στη Λιβύη. Από τη μία πλευρά, η Αίγυπτο που κλειδώνει τα σύνορα με τη Λιβύη θέτοντα κόκκινε γραμμέ στον Ερντογάν τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με τη δημιουργία αεροναυτικών βάσεων δίπλα στη Λιβύη. Ενώ από την άλλη το γαλλικό ναυτικό αλωνίζει στη Μεσόγειο και ταυτόχρονα εξουδετερώνει τους τουρκόφιλους τζιχαντιστές στη Σαχάρα καλύπτοντας τη δυτική χερσαία πλευρά της Λιβύης. Αναφέρθηκε από γαλλικέ πηγέ ότι αρκετά εξέχοντα στελέχη του Άισι στη Σαχάρα είχαν εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια τη γαλλική επιχείρηση ηλιοστάσιο που διεξήχθη από τι γαλλικέ δυνάμει. Η γαλλική Λεγόνα των Ξένων, μαζί με άλλε δυνάμει, ξυλώνει το δίκτυο των τζιχαντιστών στη Σαχάρα, το οποίο στηρίζει φυσικά η Τουρκία με την παραστρατιωτική οργάνωση Σαντάτ και την MIT. Οι Γάλλοι ως απικιοκράτες έχουν τεράστια συμφέροντα από τη Δυτική Αφρική και ολόκληρο το Σαχέλ και δεν πρόκειται να επιτρέψουν στους Τούρκους να κάνουν παιχνίδια που δεν είναι, ειδικά τώρα που πλησιάζουν και οι γαλλικές προεδρικέ εκλογές. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίε θέλουν να αναβαθμίζεται πυροτοδό και η ναυτική βάση στη Μισράτα για λογαριασμό του τουρκικού πολεμικού ναυτικού σε μια προσπάθεια τη Άγκυρας να μεταφέρει μονάδε επιφανεία και υποβρύχια στα νότια τη Ελλάδα και δίπλα στην Αίγυπτο. Και αυτό θέλουν να αποτρέψουν οι δύο χώρε από κοινού όπω όλα δείχνουν. Αιγύπτιοι και Γάλλοι σε αγαστή συνεργασία έχουν έναν και μόνο σκοπό: να εξαναγκάσουν σε απόσυρση τους Τουρκούς στρατιωτικούς από τη Λιβύη, αφού τότε οι Συρίτζοιχαντιστές θα εξουδετερώνονταν με μια μαζική εναέρεια και χερσαία επιχείρηση την οποία θα αποφάσιζαν Κάερο και Παρίσι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.